Ο κύριος Γκόντεφ από το Euractiv. Οικονομίδη, θα μιλήσετε από το για το PowerPoint. I would like to thank the organizers for inviting me. I'm a journalist and usually... Ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκλησή τους. Είμαι δημοσιογράφος. Θα έπρεπε να κάθομαι στο κοινό και να γράφω ένα άρθρο για την εφημερίδα μου ενδεχομένως. Κάποιες φορές είμαι συντονιστής. Ελάχιστες φορές είμαι ομιλητής ή συμμετέχω σε πάνελ. Καλό είναι πάντως να προσκαλείτε δημοσιογράφους σε παρόμοιες συναντήσεις, διότι η οπτική τους είναι ενδιαφέρουσα και ενίοτε έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις από τα όσα υποστηρίζονται. Θα πρέπει να πω ότι, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες στο προηγούμενο πάνελ, και εγώ μένω στις Βρυξέλλες, βρίσκομαι εδώ, είμαι όμως βουλγαρικής καταγωγής. Γεννήθηκα στο Blagoevgrad, που είναι περίπου 150 χιλιόμετρα μακριά από τις Σέρες. Αισθάνομαι λοιπόν αρκετά στο σπίτι μου. Στις Βρυξέλλες καλύπτω πολλά διαφορετικά θέματα, όπως για παράδειγμα τις πολιτικές περί αγωγών φυσικού αερίου, pipelines. Ο κύριος Τσακίρης είναι καθηγητής γεωπολιτικής και οικονομικών των υδρογονανθράκων. Όταν μιλούμε για μεγάλα ενεργειακά project, πάντα υπάρχουν γεωπολιτικές διαστάσεις, επεκτάσεις μάλλον και πτυχές. Συνήθως οι δημοσιογράφοι γράφουν μικρά άρθρα και είναι αρκετά περίπλοκο ενίοτε, αλλά και ενδιαφέρον να προσεγγίζει κανείς τις γεωπολιτικές πτυχές κάποιων project. Επέλεξα αυτή τη διαφάνεια για να ξεκινήσω την παρουσίασή μου. Πρόκειται για ένα από τα πιο πρόσφατα άρθρα που συνέγραψα κατόπιν επίσκεψής μου σε συνέδριο στην Τουρκία, όπου ο Ρώσος Πρωθυπουργός έβαλε την Ελλάδα ενάντια στη Βουλγαρία, λέγοντας ότι η Ρωσία θα επιλέξει μία από τις δύο για χώρα εισόδου του τουρκικού αγωγού. Και πολλές φορές σκέφτηκα ότι όλα αυτά τα project περί αγωγών, περί pipeline, δεν έχουν υλοποιηθεί. Ας πούμε, έχω διαβάσει 200 άρθρα για τον Ναμπούκο. Πού είναι ο Ναμπούκο? Έχω διαβάσει 200 άρθρα για τον South Stream. Πού είναι ο South Stream? Θα πρέπει να πω στον κύριο Σκούφια ότι δεν έχω γράψει 200 άρθρα για τον TAP. Έχω γράψει πολύ λιγότερα, αλλά ευτυχώς εντωμεταξύ ξεκίνησαν οι κατασκευές για τον TAP. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους γεωπολιτικούς αγωγούς και στα οικονομικά υγιή project. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα δύο και εμείς ως δημοσιογράφοι έχουμε καθήκον να μεταφράζουμε όλες αυτές τις διαφορετικές πτυχές για το κοινό. Η δημοσιογραφία δεν είναι ένα απλό επάγγελμα σήμερα. Δεν θα μιλήσω γεωπολιτικά, με γεωπολιτικούς όρους. Ο κύριος Χριστίδης αναφέρθηκε σε γεωπολιτικούς όρους. Ξέρετε, μόλις έφτασε ο Τραμπ στις Βρυξέλλες, έφυγε το δικό μου αεροπλάνο για να έρθω εδώ. Και χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το timing. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδος για τη δημοσιογραφία ανά τον κόσμο. Το επάγγελμά μας γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και στην περιοχή μας και στην περιοχή που βρισκόμαστε θα μπορούσα να σας μιλώ για ώρες. Η κατάσταση ελευθερίας του τύπου στην Τουρκία
ή σε κάποιες άλλες περιοχές της Μαύρης Θάλασσας, του Ευξήνου Πόντου, τη Ρωσία για παράδειγμα ή την Ουκρανία, δεν είναι πάρα πολύ καλή. Πολλές φορές και σε κράτη-μέλη, όταν η Βουλγαρία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το επίπεδο ελευθερίας του τύπου ήταν υψηλότερο σε σχέση με τώρα. Το ίδιο ισχύει και με τη Ρουμανία. Και στην Ελλάδα τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά λόγω της λιτότητας. Υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί παράγοντες που ουσιαστικά διευκολύνουν τους κατέχοντες την ισχύ και την εξουσία να μεταφέρουν λανθασμένα μηνύματα στους πολίτες. Μας προσκαλέσατε εδώ για να προβούμε σε προτάσεις, να υποβάλουμε προτάσεις. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω μια πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθυνόμενος στην κυρία Ζαφύρη. Γιατί δεν δημιουργείται ένα είδος Εράσμους για τους δημοσιογράφους? Αυτό θα βοηθήσει την κοινωνία, θα βοηθήσει τη δημοκρατία. Ωραία. Ας συνεχίσω. Ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός πριν από 2 χρόνια είπε ότι ο South Stream θα ονομαστεί Bulgarian Stream. Δεν έγινε αυτό βεβαίως. Θα ήθελα συνοπτικά να αναφέρω ότι στην δημοσιογραφική μου καριέρα και εμπειρία βλέπω ότι χωρίς το κατάλληλο background δεν μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Τα γεωπολιτικά project, ποιος τα ξεκίνησε? Οι Αμερικανοί. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 ξεκίνησαν με το project Nabucco, το οποίο έφερνε αέριο από, θυμάστε από πού? Από το Ιράκ. Και δείτε τώρα τι έκαναν οι Αμερικάνοι στο Ιράκ στη συνέχεια. Επίσης, οι Αμερικανοί τότε δεν φοβόντουσαν ότι αυτό το project θα προσπερνούσε την Ουκρανία. Τώρα τα πράγματα είναι ακριβώς αντίστροφα. Σε συνολικά, η ΗΠΑ και η Ρωσία φιλοδοξούν και ελπίζουν ότι οι κυβερνήσεις των κρατών στις δικές μας τις χώρες θα είναι πάντα ηλίθιες. Η Βουλγαρία είχε κάνει όποιο λάθος θα μπορούσε να είχε κάνει με τον South Stream. Όλα τα λάθη που μπορούσε να είχε κάνει τα έκανε. Η κυρία Τροκούδη μίλησε για τις νομικές πτυχές της διαδικασίας. Έχω δει το μνημόνιο συνεργασίας του South Stream, παρά το ότι αποτελεί εμπιστευτικό κείμενο, αλλά κάποιος μου το έδειξε. Ξέρετε, είναι πραγματικά απέσιο, είναι σαν συμφωνία μαφίας. Είναι γεμάτο από κείμενα, από όρους που παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μόνο ελληνικές, βουλγαρικές, ρωσικές και ελληνικές εταιρείες θα χτίσουν το South Stream. Ελληνικές εταιρείες γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Κι όμως, αυτό υπάρχει στην συμφωνία που έχει υπογραφή, που υπήρχε. Τώρα βέβαια αυτή η συμφωνία δεν υπάρχει πια. Και κανείς μα κανείς δεν έχει μιλήσει τόσο σκληρή γλώσσα ενάντια σε κράτο-μέλος, όσο ο κύριος Μπαρόζο, όταν είπε στην Βουλγαρία να συμπεριφερθεί σωστά και να εγκαταλείψει το project. Όμως, όντως, η Βουλγαρία έκανε πραγματικά πάρα πολλά λάθη και της άξιζε αυτή η κριτική και αυτή η αντιμετώπιση. Σε κάθε περίπτωση όμως αισθάνθηκα πάρα πολύ άσχημα για τη χώρα μου όταν άκουσα τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μιλά κατά αυτόν τον τρόπο για τη Βουλγαρία. Έγραψα αυτό το άρθρο, μεγάλο θέμα τότε, όταν για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι αυτές οι ενδοκυβερνητικές, διακυβερνητικές συμφωνίες ήταν παράνομες. Αν υπάρχουν κάποια άρθρα τα οποία θυμάμαι από τις εκατοντάδες που έγραψα, αυτό είναι ένα από αυτά τα άρθρα για τις παράνομες διακρατικές συμφωνίες.
Ξέρουμε ότι η Ρωσία θέλει να χρησιμοποιεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία προς όφελός της και να παρεμβαίνει σε κάποια επίπεδα, όπως ας πούμε στον ΤΑΠ για παράδειγμα. Θα ήθελα να σχολιάσετε αυτό το άρθρο. Χρησιμοποιεί λοιπόν τις συνθήκες ώστε να βάλει το ρωσικό αέριο μέσα στους διαδρόμους και να φτάσει σε συγκεκριμένες αγορές. Θα ήθελα να πω ότι κάποιες φορές νιώθω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κάνει αυτό που βλέπουμε στη διαφάνεια με τη Ρωσία. Βλέπουμε έναν θηριοδαμαστή, βλέπουμε ένα λιοντάρι και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη Ρωσία να εφαρμόζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία έτσι, όπως θέλει. Όμως, μάλλον η Ρωσία θέλει να κάνει αυτό που βλέπουμε τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, βλέπουμε το λιοντάρι να τρώει το θύραμά του. Μάλλον έχετε επιλέξει το λάθος ζώο, λέει κάποιος κύριος που σχολιάζει. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε έναν εξαιρετικά δυνατό εταίρο στην Ελλάδα, τον Euractiv. Νομίζω ότι σε αυτό το άρθρο αναφέρεται ο ΤΑΠ και νομίζω ότι είναι καλό που αναφέρεται ο ΤΑΠ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Όσο περισσότερα άρθρα γράφετε, τόσο λιγότερα project γίνονται. Έτσι μου φαίνεται. Ίσως θα έπρεπε να είχατε γράψει περισσότερα άρθρα για τον Τραμπ.